Γεια σου, γεια σου, γεια σου, όμορφε κόσμε και ντουνιά! Πού είσαστε, ε? Τι γίνεται, τι κάνετε, ε? Περιμένω να πείτε! Καλησπέρα σας! Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Είπαμε, θα λέμε καλή χρονιά μέχρι να πάω σπίτι μου. Εντάξει, αχ, όλος ο καλός ο κόσμος, εκτός από τις πατρινές μου, πατρινιές, πώς το λένε σωστά, που τις άφησα στο μαγαζί και τις αγαπώ πολύ και χάρηκα πάρα πολύ που τις γνώρισα και από κοντά επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια που είμαστε και κάνουμε παρέα εδώ. Καλησπέρα αγαπημένες, καλησπέρα. Έλα η Γεωργία, φιλάκια πολλά και από εδώ. Μου λείπετε ήδη να ξέρετε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε, ε? Τι γίνεται, πότε πρόλαβα. Έκανα... Γεια σου, γεια σου, γεια σου και σένα. Τι γίνεται, πού είναι οι Αμαζόνες μας? Πού είναι οι Αμαζόνες μας να μας πούνε τα hot news? Καλησπέρα, Ερασμία. Καλησπέρα, Μαρία. Γεια σου, Βάσια μας. Πώς είμαστε, ε? Γεια σου, γεια σου, γεια σου και σένα, μαράκι μου γλυκό. Γεια σου, Αθηνά μου. Τι κάνετε, μωρέ? Πείτε μου, πώς είσαστε? Πώς περνάτε? Καλησπέρα. Έχετε υποψιαστεί, έχετε δει τίποτα, έχει διαρρεύσει τίποτα, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ήρεμα ρωτάω. Πώς είμαστε, καλά? Καλησπέρα Ελένη μου, καλησπέρα. Γεια σου Χρυσούλα. Τι γίνεται, όλα ντιόπις μπήκανε. Μπήκανε, δεν ξέρω αν είχατε λόξιγκα τώρα γιατί σας μελετούσαμε λίγο, η αλήθεια είναι εκεί. Στην παρέα εδώ που συναντήθηκα με τα κορίτσια μας από την Πάτρα, αλλά λογικά θα έχετε λίγο λόξιγκα, η αλήθεια είναι. Είμαι σίγουρη. Κάτσε να στείλουμε έτοιμα στις Αμαζόνες μας. Πού είναι τα κορίτσια μας? Πού είναι, πού είναι, πού είναι? Πού είναι, λες? Πού είναι? Για να δούμε. Για να δούμε. Ω, καλώστε τα κορίτσια μας, τα όλα τα βλαβευμένα. Πάλι δεν σε βλέπουμε, ξαναεπιστρέψαμε στο παλιό. Δεν πειράζει. Καλή χρονιά και από εδώ. Καλή χρονιά. Αχ, τώρα στεναχωρήθηκα. Καλή χρονιά με υγεία. Μαρία, σκάσε μου ένα χαμόγελο και ναι. Άστα στεναχωρήθηκα, γιατί οι πράξεις σου άλλα δείχνουν. Ναι. Ότι μόνο στεναχωρημένη δεν είσαι, ότι έχουν πάει όλα. Τι γίνεται. Καλά, καλά είμαστε. Καλή χρονιά με υγεία, πολλά χαμόγελα. Ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι πραγματικά θέλει. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό από όλα είναι να είμαστε καλά, να είμαστε γεροί, γιατί όλα τα άλλα παλεύονται και άμα προσπαθήσεις έρχονται. Έτσι, μπράβο. Καλέ, πώς λάμπετε? Κάθε φορά θα λάμπετε όλο και πιο πολύ. Τι κάνετε? Τι έχετε βάλει στη ρουτίνα σας? Μήπως είναι καινούριο τζέλ προσώπου με διπλό σύστημα καθαρισμού, λέω εγώ τώρα. Το βρήκες. Τι έχετε κάνει? Το βρήκες. Ναι. Μήπως έχετε λάμψει πιο πολύ? Καλέ να βγω στον μπαλκόνι και βγείτε κι εσείς, μήπως σας δω από τον μπαλκόνι. Παιδιά, συγγνώμη, το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπετε κι εσείς, μωρέ, αυτό που βλέπω κι εγώ. Πού τα κορίτσια μας τα όμορφα. Για πείτε, με βραβεία και αυτή τη χρονιά σας λένε βραβεία. Πληθυντικός αριθμός. Κάτι ξέρει εδώ η φίλη μου, μήπως, δεν ξέρω, λέω. Θα δείξει, θα δείξει. Είμαστε, πες το τώρα, να μην το πούμε. Άντε να το πούμε. Έχουμε μεγάλα βραβεία. Ναι. Δεν σε βλέπουμε κιόλας τι κάνεις. Ναι, και σε άλλα βραβεία. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κάνω εγώ τώρα ότι χοροπηδάω, πρέπει να με δεις κιόλας. Για πείτε μας, για πείτε μας. Τα οποία θα γίνουν φέτος, μέχρι το Μάιο θα γίνουν. Τέλος πάντων θα βγουν οι υποψηφιότητες. Αν έχουμε προκριθεί στις κατηγορίες. Θα το μάθουμε. Έχουμε συμμετάσχει με την μάσκα. Να πούμε. Ω,
δυνατό, πολύ δυνατό, πολύ σωστό προϊόν, μάλιστα. Έχουμε συμμετάσχει σαν νέα ελληνική εταιρεία με φυσικά καλλιτικά. Και επίσης έχουμε συμμετάσχει με τη σειρά μας την Πέρλα. Rejuvenating Line, με την Πέρλα προσώπου, ματιών, όρος και κάτι ακόμα. Και το κύλο σιών είναι σαν μια σειρά, δηλαδή, όπως υπάρχει και σε σετάκι μέσα στο site. Η Rejuvenating Line είναι αυτή, με 5 προϊόντα. Θα συμφωνήσω με τα κορίτσια μας που γράφουν τουλάχιστον 3 προϊόντα πρέπει να βραβευτούν ακόμα χτες, γράφει η φίλη μου. Θα συμφωνήσω, περισσότερο δεν μπορώ να συμφωνήσω. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που σας έκανε να ξεχωρίσετε αμέσως στην καρδιά μας, όπως κάθε εταιρεία που σέβεται και εκτιμά το κοινό της πρώτα απ' όλα και μετά τον εαυτό της, είναι το καθαριστικό. Το καθαριστικό είναι αξεπέραστο, το καθαριστικό είναι αδιανόητο. Αυτό λέω ότι σας είχαμε κουβέντα τώρα γιατί συναντήθηκα με τα κορίτσια εδώ στην Πάτρα και μάλιστα μια φίλη μου πολύ 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 αγαπημένη που αν την βλέπατε ήταν πραγματικά λες και το πρόσωπό της είχε προβολέα, λες και είχε καταπιεί προβολέα που λέει με αυτά τα φώτα, τα φωτογραφικά, τα σκηνοθετικά και μου λέει βρε Σιάννα. Είμαι πολύ ξηρή, αλλά δεν θέλω να σταματήσω το καθαριστικό από λαντιόπις. Δεν θέλω να το σταματήσω, δεν θέλω. Πες μου τι να κάνω. Και προτείναμε εκεί λίγο μία αυτή με τις λοσιόν και με τα αυτά να το ρυθμίσει, να το κάνει, να το ράνει. Γιατί μέρες-μέρες, όταν έχει πολύ κρύο, όταν έχει πολύ ζέστη, να έρθει να ρυθμίσει το pH της με μασκούλα, με αυτό. Είσαστε εθισμός. Ήσασταν εθισμός από την πρώτη στιγμή. Και όταν δοκιμάζαμε είτε τη μυρτιά είτε την πέρλα, νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, ότι είναι ανάλογα τι ανάγκες θέλει να καλύψει ο καθένας. Αλλά όταν συνδυάσουμε, θα πάω πονηρά να πω, τις ματιών μαζί, έρχεται και γίνεται αυτό που θέλεις το απόλυτο, δηλαδή θες φωτεινότητα, πάρτη. Θέλεις το glass effect, πάρτο. Θέλεις το πεπτιδιακό, το ανορθωτικό, πάρτο. Θέλεις το γέμισμα ρητίδων, βάλε το εκχύλισμα κάρδαμο με το εκχύλισμα μυρτιάς που έχει. Δηλαδή, μας πιάσατε όλες τις ανάγκες και έρχεται το όπλο πολυβόλο και έχεις έναν ωρό μαζί σου και είναι σαν να έχεις 7 διαφορετικά μπουκαλάκια. Είναι αυτό που λέω εγώ από τα πρώτα live μας, ότι έχετε σκεφτεί τις ανάγκες και την ταχύτητα που χρειάζεται πλέον ο σύγχρονος άνθρωπος, γιατί δεν απευθύνεστε μόνο σε γυναίκες, απευθύνεστε και σε γυναίκες και σε άντρες και αυτό σας τιμά εξίσου, που έχουν πάρα πολλές δραστηριότητες, λείπουν πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και φροντίσατε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που είναι προς τιμή σας και αυτό, ο όρος σας, ενώ σίγουρα θα ήταν πιο εύκολο στο εργαστήριο, να μην περιέχει βιταμίνη C, να έχει και σταθεροποιημένη μορφή βιταμίνη C. Ό,τι έχετε φτιάξει, το φτιάχνετε με τόσο μεράκι και αγάπη και γι' αυτό ο κόσμος σας έχει όλος στα σπίτια του. Αυτό θα πω. Και μας αποτελειώσατε και με τη λοσιόν χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα, που δώσατε την ευκαιρία ακόμα και σε επιδερμίδες που τρέμανε στην ιδέα να ακουμπήσει λοσιόν το πρόσωπό τους και μάλιστα με αντιγυραντικές και αντιρρητιδικές και συσφυκτική δράση, να έχουν όλοι λοσιόν στα χέρια τους. Γι' αυτό λέμε ότι τα βραβεία σας ανήκουν όλα, γιατί είναι καλά και σωστά δομημένο από τη βάση το κάθε προϊόν. Και ανυπομονούμε και για τη συνέχεια. Τώρα δεν με βλέπετε, αλλά το μάτι γυαλίζει όπως γυαλίζει κάθε φορά που σας ρωτάω για αυτό το προϊόν που περιμένουμε. Αυτό. Αυτό. Αποθέωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια σου. Είναι πολύ έτσι σημαντικά για εμάς, γιατί είσαι ένα καταξιωμένο άτομο το χώρο σου και μετράνε πάρα πολύ αυτό να το ξέρεις και εντάξει και πάντα λες αλήθειες, δεν το συζητώ τώρα αυτό. Και για εμάς για να λες τέτοια πράγματα, εντάξει, μας συγκινείς πάρα πολύ. Γιατί πάντα... Σας το είπα την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, θυμάστε. Θυμάστε. Πραγματικά. Και λίγα λέει Ανούλα, συμπλήρωσε Σιβάνα από κάτω, σε παρακαλώ πολύ, συμπληρώστε και εσείς από κάτω και πείτε και όλοι τι έχουμε πάθει με το scrub, έτσι. Το scrub που μας αλλάξατε τη ζωή, που μας βελτιώσατε το δέρμα, που μπορούμε να το κάνουμε καθημερινά, που είναι εκεί δίπλα-δίπλα στην πανιέρα και στην τουζιέρα και λες,
Θα το κάνω γιατί μπορώ. Θα το κάνω γιατί μπορώ και σήμερα. Και ή θα τα αφήσω και θα το τρίψω λίγο στο τέλος, ή θα το τρίψω 2-3 λεπτά και θα κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, πόσα μπράβο. Και πόσα ευχαριστώ να σας πούμε κι εμείς. Με ένα προϊόν που άρχισε να αγαπιέται και αυτό πάρα πολύ. Όποιος το έχει πάρει είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Έχει ένα υπέροχο άρωμα. Να πούμε έτσι και λίγο για τα συστατικά του. Έχει κόκκους από περλίτη και από εστέρα εστέρες τζοτζόμπα. Μετά έχει γλυκολικό οξύ και λακτικό οξύ. Έχει μέσα φυσικά αντιοξυδοτικά, γιατί χωρίς τα αντιοξυδοτικά δεν πάμε πουθενά. Και επίσης να πούμε ότι να μην το φοβηθούν οι κυρίες που έχουν ευριαγγείες. Να μην το φοβηθούν οι κυρίες που έχουν ξηρή επιδερμίδα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε επιδερμίδος κάθε μέρα. Ναι. Αυτές που έχουν προσξηρή επιδερμίδα 2 φορές την εβδομάδα. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Χωρίς φόβο και το πρωί μπράβο. Και το μεσημέρι, ακόμα και με δυνατό πέρλο σκράμπ, δηλαδή, χωρίς και πάλι. Ακριβώς. Νέο όνομα. Να πούμε ότι είναι 86% συστατικά φυσικής προέλευσης. Γιατί πάντα κοιτάμε και τα φυσικά συστατικά στην Ελλάδα. Και αυτό έχει κλινικές μελέτες, όπου το 96% που το δοκίμασαν είδαν ότι αφαιρούνται τα νεκρά κύτταρα. Το 92% που το δοκίμασαν ότι καθαρίζει τους φραγμένους σπόρους και το 100% που το δοκίμασαν είπαν ότι η επιδερμίδα τους είναι πιο λαμπερή και πιο λίγα. Πάντα κάνουμε μελέτες. Πάντα βασιζόμαστε. Και νομίζω ότι και το live στο φαρμακείο, ναι, με την αγαπημένη μας, έτσι, που δεν είχε ξαναβάλει ποτέ προϊόν στη ζωή της, ούτε κρέμα, όχι scrap, ήτανε ό,τι καλύτερο μπορούσε να είχε τύχει, γιατί και η κλήρωση ήταν τυχαία. Και αυτό που ήταν από τα λίγα live που είδα, γιατί σας το είπα και από κοντά, το ξέρετε ότι δεν τα βλέπω εγώ τα live μου ξανά, που έκατσα και έβλεπα βήμα-βήμα τη διαφορά στο δέρμα της, τη διαφορά, τη λάμψη, την καθαριότητα και πόσο ξεμπλοκάραμε την περιοχή, τη δύσκολη περιοχή θα τολμήσω να πω, που είναι η μύτη και γύρω από τη μύτη. Πραγματικά μοναδικό προϊόν και εννοείται να μην το φοβηθούν τα κορίτσια μας με ευριαγγείες, γιατί η τεχνολογία που έφερε πάλι η Λαντιόπη στην Ελλάδα και θα συζητηθεί, να ξέρετε, και θα το δείτε και στην πορεία, είναι ότι αντί να επιλέξει την εύκολη οδό, που είναι τα κλασικά, το αμύγδαλο, η ελιά. Είμαστε συνηθισμένοι να βλέπουμε βερίκο, κόρο, δάκινο, τα κουκουτσάκια έτσι σε πολύ 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 μικρή, ας πούμε, πώς λέγεται, texture, υφή. Εδώ, για να αποφύγουμε την οποιαδήποτε βλάβη, είτε επιδερμικά είτε υποδερμικά, γιατί περιέχει και οξέα μέσα, επέλεξαν να βάλουν αυτό που είπαμε, που συναντάμε για πρώτη φορά. Τα εκχυλίσματα λοιπόν με τα μικροσφαιρίδια περλίτη και τους εστέρες από τζοτζόμπα, που μαζί με την απολέπιση θα κάνουν και καταπράνηση και ενυδάτωση και θα εξομαλύνουν και τις λεπτές γραμμές και τις διχρωμίες και την ανομοιομορφία τόνου στο δέρμα. Γιατί οι πόροι θα καθαρίσουν, θα ξεμπλοκάρουν με το συνδυασμό λακτικού με γλυκολικού, που είναι ο τέλειος συνδυασμός και είναι και αυτό που κάνουν και οι ίδιοι οι δερματολόγοι, σε μεγαλύτερο pH φυσικά, γι' αυτό και το κάνουν οι δερματολόγοι στα ιατρία τους και γι' αυτό σας λένε τα κορίτσια άφοβα ότι μπορείτε να το κάνετε πρωί, μπορείτε να το κάνετε μεσημέρι και οι κανονικές λιπαρές μεικτές μπορούμε να το κάνουμε και κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πραγματικά γι' αυτό, γιατί δεν το βρίσκεις πολύ συχνά αυτό. Και άνθρωποι που κάνουν παρατεταμένη χρήση αντιλιακού, άνθρωποι που κάνουν πολύ έντονο μακιγιάζ, το έχουν ανάγκη το σκραπ πιο συχνά από 2 φορές την εβδομάδα, έτσι. Να το πούμε και να το ξαναπούμε. Να σε ρωτήσω εδώ, γιατί είχαμε και πολλές ερωτήσεις, να το φοβηθούν. Εννοείται. Να το φοβηθούν οι κυρίες που, επειδή έχει οξέα με σκραπ. Όχι. Γιατί η περιεκτικότητα των οξέων είναι σε πολύ χαμηλή περιεκτικότητα και σε χαμηλό ποσοστό επίσης. Είναι τόσο όσο, ώστε όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα, τι να κάνει, να καθαρίζει, να λιένει και να απολεπίζει. Είναι σαν να μου λες,
Να σκουπίσω με τη σκούπα χυρός ή μπορώ να βάλω ηλεκτρική. Τι θα βάλουμε, ηλεκτρική δεν θα βάλουμε άμα θέλουμε να καθαρίσουμε καλά. Και επίσης για να εξαλειφθεί κάθε είδος φόβου και κινδύνου, να πούμε ότι μία επιδερμίδα η οποία θέλει να κάνει αυτό το δώρο στον εαυτό της, γιατί δώρο θα κάνει παίρνοντας το νέο σας προϊόν, έτσι κι αλλιώς θα βάλει αντιλιακό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και να πούμε ότι ούτως ή άλλως είναι και πλενόμενα. Είναι πλενόμενο, μπράβο. Και το πιο σημαντικό εδώ που ο κόσμος πρέπει, μπράβο, πρέπει να ξέρει είναι ότι ο φόβος και ο κίνδυνος όταν είναι πλενόμενος είναι μηδαμινός. Όταν έχουμε ένα πλενόμενο προϊόν λοιπόν που θα ξεβγάλουμε στο πρόσωπο, να το κοιτάξτε το παιδιά, δεν φαίνονται ούτε οι κόκκι, είναι τόσο μικροί. Είναι πιο μικροί και πιο λεπτοί από την άμμο, για να καταλάβετε την αίσθηση. Και το άρωμα είναι ακριβώς το ίδιο άρωμα με το καθαριστικό. Τους το είπα και κατηδίαν αυτό, ότι νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα ήθελα να έχει άλλο άρωμα από το καθαριστικό μας, γιατί νομίζω ότι αυτό το είναι πακέτο. Όταν κάναμε το τεστ, μυρίσαμε και άλλα αρώματα και τα λοιπά και τελικά καταλήξαμε ότι θα βάλουμε το ίδιο με το cleansing. Έτσι, το αγαπημένο. Λογικό νομίζω. Οπότε όχι, να μην το φοβηθούν. Και θέλω να πω και κάτι για τις φίλες με τις ευριαγγείες, αν και το είπα νομίζω και στην Αθήνα προχθές που ήμουνα, που μου λέγανε το πρόσωπό σου λάμπει και αυτά, και τους έλεγα τι λάμπει καλά, δεν έχουμε ούτε φώτα εδώ. Αλλά τους λέω ξέρω γιατί λάμπει, γιατί έκανα λέω το scrap και το άφησα λέω πονηρά 5-6 λεπτά. Λοιπόν, όταν έχουμε ευριαγγείες σε κάποιο σημείο ή αν έχουμε ευριαγγείες σε όλο το πρόσωπο, αν τρίψουμε ελαφριά, αλλά αφήσουμε λίγα λεπτά το scrap. Μ' αρέσει που τους κλείνω το μάτι, λες και με βλέπουν. Αλλά εγώ νιώθω ότι με βλέπουν, έτσι θα το πάρω το like. Λοιπόν, σε βλέπουν, καθαρίζουμε λοιπόν το πρόσωπό μας. Το έχουμε πλύνει με το καθαριστικό μας, έτσι. Έχουμε στεγνώσει καλά το δέρμα μας και απλώνουμε το προϊόν αυτό, το Face Scrub Gel, σε στεγνή επιδερμίδα αρχικά, για να δράσουν λίγο πιο άμεσα τα οξέα. Το αφήσουμε 2-3 λεπτά, δηλαδή σκρολάρεις, πώς λέγεται, λίγο στο Instagram, λίγο στο TikTok, έρχεσαι μετά, πας στο μπάνιο, βρέχεις τα ακροδάχτυλά σου λίγο πονηρά και αρχίσεις και κάνεις κυκλικές κινησούλες απαλές σε όλο το πρόσωπο. Πιστέψτε με, μπορείς να περάσεις ακόμα και πάνω από τις ευριαγγείες, αλλά να μην τρίψουμε δυνατά. Όχι γιατί θα κάνεις ευριαγγείες, γιατί δεν χρειάζεται να προκαλέσουμε ερεθισμό ή κοκκινίλα στο δέρμα μας. Μπορεί μετά αμέσως να πρέπει να φύγει η κυρία ή ο κύριος. Δεν χρειάζεται έντονη κίνηση ποτέ να κάνουμε στο δέρμα μας. Απαλές κινησούλες κυκλικές και όλα πάνε τέλεια. Να το, μια κυρία το έχει δοκιμάσει και σχολιάζει τώρα. Έχει γίνει εθισμός. Το χρησιμοποιώ μέρα παρά μέρα. Το αποτέλεσμα είναι απίθανο. Δέρμα λαμπερό, πεντακάθαρο και χωρίς αίσθηση τραβήγματος. Πολύ σημαντικό. Πολλά μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σας. Πραγματικά. Το έχουμε ανάγκη. Μα είναι. Να ξέρετε. Μα είναι. Το έχετε ανάγκη για να βάλετε στην πορεία και τα υπόλοιπα προϊόντα που ζητάμε. Όταν ακούς και, εντάξει, και αρνητικά προσπαθείς να βελτιωθείς φυσικά, αλλά όταν ακούς και τα καλά λες, οκ, κάτι πρέπει να έχουμε κάνει σωστά. Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι είσαστε από τις λίγες εταιρείες τουλάχιστον που εγώ ξέρω προσωπικά, που κάνετε τόσο πολύ καιρό να βγάλετε νέο προϊόν. Γιατί το εξαντλείτε σε όλα τα επίπεδα, σε επίπεδο τεστ, σε επίπεδο ελέγχων, σε επίπεδο συστατικών, σε επίπεδο να μην υπάρξει περίπτωση να δημιουργηθεί το παραμικρό σε κανέναν. Γι' αυτό και ο κόσμος και εγώ μαζί τους ξετρελαινόμαστε όταν έχουμε το τελικό προϊόν στα χέρια μας και είσαστε και από τις λίγες εταιρείες που με την πρώτη εφαρμογή βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Αυτό. Αυτό. Κυρία αυτή στο φαρμακείο, όπως είπαμε, από την πρώτη εφαρμογή φάνηκε ακριβώς, δηλαδή διαφορά στο πρόσωπο. Έτσι ακριβώς. Και οι άλλοι που το είχαν δοκιμάσει στο χέρι είχαν πάλι διαφορά το ένα χέρι με το άλλο. Ήταν πιο λαμπερό. Πραγματικά. Έτσι. Έτσι. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Καλησπέρα, Γιώτα μου αγαπημένη. Καλησπέρα σε όλες τις κυρίες μας, χαιρετούσαν τόση ώρα. Καλησπέρα σε όλες. Καλή χρονιά.
Αύριο πάω στο φαρμακείο. Αύριο πάω στο φαρμακείο της Νεάπολης να το αγοράσω. Πάμε, κυρία Καλούδη. Ναι, υπάρχει εκεί. Να πούμε ότι η κυρία Καλούδη νομίζω ήταν στο φαρμακείο, αγόρασε πρώτη φορά το cleansing gel. Έτσι δεν είναι. Και έλεγε σαν εσύ, τι πρώτη φορά, ακούστε όλοι το cleansing gel, δεν το έχει δοκιμάσει. Αυτή η κυρία ήταν. Ναι. Τέλεια. Και για σήμερα τι έχετε ετοιμάσει, Αμαζόνες μας? Να, έχουμε ένα δωράκι για σήμερα, έτσι μαζί. Ναι, γιατί έτσι πολλοί μας το ζητάνε, μας στέλναν email, μας παρακαλούσαν, κορίτσια, κάντε κάτι και για μας που δεν προλάβαμε, που ήταν στο Black Friday και δεν μπορούσαμε και πήραμε και άλλα πράγματα. Και τι θα δώσουμε, Μαρία? Τυχαίο που τις έχω πάρει στο ταξίδι μου παντού. Τυχαίο είναι που τις έχω και τις δύο. Όχι, πείτε μου γιατί. Όταν κάνατε τέτοια. Τι. Να πιάσουμε σωστή, τι έχει πιάσει. Όχι, εγώ μυρτιά έχω. Θα δώσουμε με την αγορά της μυρτιάς. Δεν φαίνεται. Δώρο την Πέρλα. Της μυρτιάς ματιών. Τον ανορθωτήρα. Τον ανελκυστήρα. Το γερανό. Την Πέρλα των ματιών. Μία συν μία δώρο. Αυτό το ζητούσατε. Μέχρι την Κυριακή θα το δώσουμε. Εννοείται πάντα μιλάμε για δωρεάν μεταφορικά. Οπότε αγοράζοντας τη μυρτιά παίρνετε δώρο την Πέρλα ματιών. Εντάξει, έχω κάνει κι εγώ ένα μικρό σποιλεράκι, δεν θα σας πω θέματα έτσι το πρωί, έτσι λίγο να έχουν το νου τους. Αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστούμε. Είσαστε μαγικές. Μαγικές. Για να το εμπεδώσετε τι κάνανε πάλι με την αγορά της κρέμας ματιών. Με το εκχύλισμα μυρτιάς παίρνετε δώρο την κρέμα ματιών με το εκχύλισμα Πέρλας και δωρεάν μεταφορικά. Εντάξει, κρέμες ματιών για ένα 3-5 μήνες ανάλογα τη χρήση και την ποσότητα που χρησιμοποιεί κάθε μία και τα σημεία που τα χρησιμοποιεί. Εντάξει, είστε μαγικές. Έχεις δείξει τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και μαζί, οπότε γι' αυτό και τις δίνουμε μαζί για να δούνε και καλύτερο και άριστο αποτέλεσμα. Επίσης, πολλές κυρίες έχουν και, ας πούμε, όταν είναι ανάμεσα τις κρέμες πια να αγοράσω, ξέρεις, επειδή έχουν και μαύρους κύκλους, αλλά θέλουν και να στοχεύσουν και ρητίδες, ρωτάνε ποια να πάρω από τις δύο, οπότε τώρα αυτές οι κυρίες θα πάρετε και τις δύο. Τη μία, αγοράζοντας τη μία, παίρνετε την άλλη δώρο. Έτσι. Εκτός διαφορά και στους μαύρους κύκλους και στην κατακράτηση, αλλά και το πιο σημαντικό που ταλανίζει όλους είναι την ανόρθωση στα βλέφαρα που θέλουμε να πετύχουμε και τη λίανση στο πόδι χήνας και στο μεσόφριο, που είναι κάτι το οποίο θέλει δουλίτσα, αλλά με τη μυρτιά και μόνη της είναι ικανό να δώσει σε μόλις λίγες μέρες πολύ 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 μεγάλη διαφορά, ειδικά στην ανόρθωση βλεφάρων. Κάποια μέρα την έβαζα, δεν θυμάμαι τώρα πότε, και μου λέγανε «Φτάνει! Πού θα ανέβει αυτό το φρύδι?» Όσο πάει, γιατί? Θα ανέβει όσο πάει, αφού έχουμε τις καλύτερες. Έχουν ερωτήσει κάτι εδώ που πρέπει να απαντήσουμε. Λοιπόν, να κατέβω λίγο στα σχόλια. Κάτι ρωτήσανε. Συνδυασμός των προϊόντων σας με ρετινόλη και βιταμίνη C. Μαρία Δέδε μου, αγαπημένη, όλα τα προϊόντα μέχρι τώρα, κράτητο το μέχρι τώρα, με τελίτσες και θαυμαστικά και δυναμίτες και φλόγες και κουτιά με δώρα και που πετάγεται και το κουνελάκι από μέσα και γίνεται πανικός. Μέχρι τώρα λοιπόν όλα συνδυάζονται με όλα. Τα ήδη υπάρχουν, έτσι, αλλά βιταμίνη C, γιατί μπορεί να μην ήσουν στην αρχή, υπάρχει και στο σέρουμ που κρατάω, το όπλο πολυβόλο, το που έχει αλουρονικό, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε, προβιταμίνη Β5, πολυσαχαρίτες και βλαστοκύτταρα ορχιδέας. Πολυσαχαρίτες, κοινόα που έχουμε πει ότι δρά σαν δομικό συστατικό σε κάθε επιδερμίδα, ακόμα και αν δεν αναπαράγει καθόλου κολαγόνο και ελαστίνη και υπάρχει χαλάρωση. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις μόνο κάτι πιο δυνατό σε λεύκανση, εδώ τοπικά, έτσι διόρθωση τόνου σε πανάδουλε, σε μέλασμα, θα χρειαστείς έξτρα βιταμίνη C, γιατί αν είσαι, ας πούμε, με κάποια έτσι πανάδουλα όπως εγώ, η ευριαγγία, έχει πολύ καλό ποσοστό βιταμίνη C και μάλιστα σταθεροποιημένης μορφής μέσα το ίδιο το σέρουμ. Και αυτό το λέμε για να μην κάνουμε, πώς λέτε, να μην κάνουμε πλεόνασμα στα προϊόντα, γιατί υπάρχει ήδη μέσα. Να πω, Άννα, ότι έχει και βιταμίνη Ε,
που ξέρουμε ότι η βιταμίνη Ε ενισχύει τη βιταμίνη C. Υδρούν δηλαδή συνεργατικά. Συνεργατικά και η βιταμίνη Ε όπου υπάρχει, να ξέρουμε ότι είναι υπεύθυνη και για την ανάπλαση και για την αναδόμηση της επιδερμίδας, έτσι. Και σαν συστατικό το αγαπάνε πάρα πολύ, ιδιαίτερα οι φυσικές εταιρείες που χρησιμοποιούν φυτικά εκχυλίσματα, γιατί δρά και σαν φυσικό συντηρητικό και διατηρεί φρέσκα και τα υπόλοιπα συστατικά. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος και είναι πολύ ωραίο να το μοιραστούμε. Αυτό δεν είναι, λέει ο Ρος, είναι θαύμα, τον χρησιμοποιώ ήδη. Για τον ορό αυτό θέλω να πω ότι πραγματικά οι κυρίες και οι κύριοι που έχουν χάσει πολλά κιλά, οι κυρίες και οι κύριοι που παλεύουν με το διπλοσάγωνο, με το πηγουνάκι, με τα ζυγωματικά στο μέτωπο, στα δύσκολα σημεία, είναι φτιαγμένος για τα δύσκολα σημεία. Δεν ξέρω καν αν υπάρχει τώρα που εγώ στο δείχνω αυτό, γιατί ήταν πολύ περιορισμένα τα τεμάχια. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, αν βγήκε sold out τελικά ή αν κάτι καταφέρανε. Η κυρία έγραψε να βγει πότε θα το βγάλετε ένα συνένα. Δεν είναι δυνατόν να βγει ένα συνένα. Είναι ελάχιστα τα κομμάτια που έχουμε. Κάνει καινούργια παραγγελία. Απλά δεν την έχουμε λόγω των συστατικών που λείπουν έτσι. Οπότε θα βγει κάποια στιγμή σύντομα, φαντάζομαι. Ναι, είναι πολύ λίγα τα κομμάτια. Χρονικό διάστημα. Μέχρι να βγει καινούργια παραγωγή. Να πούμε ότι μέσα στο site το ένα συνένα η κρέμιση υπάρχουν σαν προϊόν. Δηλαδή δεν θα πάνε να τα βρουν χωριστά. Θα τα βρουν ένα μαζί, 6 συν 6 λέει. Εύα, τι γράφεις, παιδί μου, θα με βγουν τα μάτια. Αυτόν τον ρολί τον θέλουμε 6 συν 6. Κάτσε, θα τελειώσει σε λίγο, μη λες τέτοια. Δεν θα τους μείνει τίποτα μετά το τέλος του λάκου. Υπάρχουν ακόμη για τις γιορτές τα πολύ έξυπνα σετάκια που υπάρχουν, διάφορα σετάκια για όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σετάκι που αγαπήσανε πάρα πολύ. Είναι το σετ που είναι με όλα τα καθαριστικά μας πλέον. Είναι ένα σετάκι που έφυγε πάρα πολύ και έχει 30% με τα 4 προϊόντα και είναι ό,τι αφορά τον καθαρισμό. Δηλαδή μιλάμε για μια ολοκληρωμένη, ένα ολοκληρωμένο κομμάτι στον καθαρισμό. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα σετάκια μέχρι 30%, οπότε μπορεί να βρουν και κάποιες που θέλουν να ψωνίσουν για τα υπόλοιπα προϊόντα, ήδη υπάρχουν με εκπτώσεις μέσα. Πέρα από το ένα Μαρία, γράφει το μαράκι μας μακράν ο καλύτερος ορός. Και τώρα θέλω να κάνω μία ερώτηση εδώ στις Αμαζόνες. Έχετε αποθεωθεί για όλα σας τα προϊόντα. Ιδιαίτερα για τον ορό, από κάποιες πολύ άσχολες μανούλες, από κάποιους εργαζόμενους που δουλεύουν σε ζώων 12 ώρα, 15 ώρα. Έχετε αποθεωθεί με αυτό το σέρουμ, γιατί έχετε γλιτώσει τον κόσμο από τα πολλά, πολλά, πολλά μπουκαλάκια και μπερδευτικές ρουτίνες, έτσι. Mm-hmm. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αυτό που δοκίμαζε η Γιαννούλα, πότε θα βγει. Yeah. Κάτσε εδώ, φίλοι, μαζί μου είμαστε στο ίδιο mindset. Όταν θα βγει το νέο προϊόν, αυτό το προϊόν που ετοιμάζεται 1,5 χρόνο και συνεχίζεται τώρα εδώ η αναμονή, η γλυκιά αυτή η αναμονή, είσαστε έτοιμοι και έτοιμες για αυτό που θα γίνει με τον κόσμο στην Ελλάδα πρώτα και μετά παγκοσμίως, για αυτή την καινοτομία. Την πρώτη παραγωγή θα βγει sold out με την πρώτη φορά που θα το βγάλουμε. Αυτό λίγο φοβάμαι. Εγώ νομίζω δεν ξέρω ακόμη, ακούγοντας τα λόγια σου, νομίζω δεν ξέρω ακόμη. Αλήθεια. Να το πιστέψω τόσο πολύ αυτό το προϊόν, όπως το πιστεύεις εσύ. Μαρία, όταν θα βγει αυτό το προϊόν και θα το πάρουν και θα το κάνουν με σωστή χρήση, όπως θα τους πούμε, όταν θα κάνουν όλα τα βήματα σωστά, μόνο που το σκέφτομαι, ανατριχιάζω, το έλεγα τώρα στο καφέ με τα κορίτσια, τους λέω, μου λένε πότε θα βγει, δώστε μας ημερομηνία, λέω σταματήστε, γι' αυτό με θέλατε κακούριες, λέω εδώ πέρα, για να σας πω, λέω πότε θα βγει, δεν έχω αποκλειστικό, λέω όταν θα είναι, θα το μάθουμε όλοι μαζί. Έχω αφήσει, λέω, τόσο στο μπουκαλάκι και το κοιτάω και με κοιτάει. Γιατί το βλέπανε όταν το χρησιμοποιούσαμε. Το βλέπανε όταν το έβαζα στη ρουτίνα. Τους έλεγα, συγγνώμη, πρέπει να το βάλω, γιατί εγώ το δοκιμάζω. Πώς θα το πάρεις εσύ και θα δεις τη διαφορά. Και η διαφορά στα δύο βράδια που χρησιμοποιήθηκε, με το πρωί που ξύπναγα, ξέρεις τι, ξέρετε τι μάλλον, γι' αυτό είναι
και τόσο ωραίο αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, γιατί τα βλέπουν live. Δεν θα έρθω να τους πω, ξέρετε, βγήκε ένας ορός. Θα βγει ένας ορός σε λίγο καιρό, τον οποίο είχαμε και έχω την τιμή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να έχω δοκιμάσει. Να έχουμε δοκιμάσει και λέω έχουμε γιατί είναι σαν να το δοκιμάζω μαζί με τον κόσμο εδώ και να έχουν δει βήμα-βήμα, βράδυ-βράδυ, πόσο πολύ μεταμορφώνει το δέρμα κατευθείαν από τις πρώτες χρήσεις. Συστατικά που δεν τα έχουμε ξαναδεί παντρεμένα σε ένα μπουκάλι και όταν είπα στα κορίτσια, πάντως μόλις θα βγει, θα γλιτώσετε 9 παντρέματα, 9 σέρουμ. Τα κορίτσια με κοίταζαν έτσι. Πότε θα βγει, πες μας! Αυτό που έχουν φτιάξει, αυτό που είναι εκεί στα εργαστήρια και βασανιστικά αλλά υπομονετικά περιμένουμε να πάρουμε όλοι και όλοι στα χέρια μας, να ξέρετε, είμαι πεπισμένη, αν όχι με την πρώτη, με τη δεύτερη φουρνιά είμαι σίγουρη ότι θα βγει και στο εξωτερικό και θα τους το πάρουνε και θα γίνει global, παγκόσμια η πατέντα τους. Γι' αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί, το λέω εδώ δημόσια, να το συζητήσετε και με το εργαστήριο, γιατί μόλις θα δουν τα συστατικά που έχετε βάλει μέσα, θα γίνει πανικός. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ψάξαμε πάρα πολύ, ναι. Ναι, ναι. Και σε αυτό το κομμάτι, έτσι, το ότι το δοκίμασες και εσύ, το τελικό προϊόν για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και έτσι το πίστεψες πολύ. Και ξέρεις τι, Άννα, βασικά η επιτυχία, ας πούμε, της Λαντιόπης, η επιτυχία των προϊόντων, τέλος πάντων, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι συνδυάζουμε πολλά συστατικά μαζί. Δηλαδή αυτό για να το κάνει ένα εργαστήριο πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένο, πώς να σου πω. Ναι, είναι σίγουρα πολύ πιο εύκολο να βάλεις μια βιταμίνη C και μια ε να πετάξεις μέσα από το να δημιουργήσεις ένα συνδυασμό συστατικών. Αυτά τα παντρέματα. Αυτά τα παντρέματα, έτσι ακριβώς. Σε όλα τα προϊόντα, είτε αφορά τις κρέμες ματιών, είτε αφορά τις κρέμες προσώπου, είτε του τζέλ, όλα. Η κρέμα προσώπου, Μυρτιά, ήταν ένα live μία ώρα και ένα τέταρτο για να εξηγήσουμε τα συστατικά και πώς και πώς δουλεύουν όλα παντρεμένα μεταξύ τους. Είναι μία σειρά εμυρτιά που απευθύνεται ως επιτοπλίστων σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που έχουν μπει προκλιμακτήριο, που είναι στην εμεινόπαυση και έχουν και άλλα θέματα να λύσουν και να αντιμετωπίσουν. Αυτό όμως που ήταν μαγικό με το εργαστήριό σας, και θέλω και πρέπει να το πω εδώ δημόσια, γιατί η νέα χρονιά ήρθε και θα το έχουμε το νέο προϊόν, όσο πιο σύντομα μπορούν, πιστέψτε με, κορίτσια, αν μπορούσαν, θα το είχαν δώσει σε όλες μας χτες. Είναι θέμα ελέγχων, είναι θέμα συσκευασιών, είναι όλα μαζί, είναι αυτές οι λεπτομέρειες που εμείς δεν ξέρουμε, απλά περιμένουμε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ μαγεύτηκα με το εργαστήριο το οποίο φτιάχνει τα προϊόντα μας, τα λαντιόπιστα, τα ελληνικά μας προϊόντα αυτά, με τόσο καλά συστατικά αλλά και δυνατά ταυτόχρονα, όταν εγώ έλεγα το τάδε πεπτίδιο, το τάδε συστατικό, το τάδε δεν θα πω πολλά. Αυτό. Και μου έλεγε η Αγγελική με τη Μαρία, μας το είπε και το εργαστήριο αυτό να το κάνουμε. Και λέω, ορίστε, τότε παιδιά, λέω, το εργαστήριό σας είναι απλά εργαστήριο από το μέλλον. Δηλαδή κάτι συνδυασμούς, κάτι συστατικά που δεν τα βλέπουμε πολύ συστα... δηλαδή ένα συστατικό το έχουμε δει μόνο μία φορά και σε μικρό ποσοστό. Εδώ θα το δούμε και θα το δούμε σε μεγάλο ποσοστό και είναι ένα συστατικό της αιώνιας νεότητας μαζί με κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά μπράβο σας. Που κάνει όλες αυτές τα συμπλέγματα είναι ότι υπάρχουν και ειδικά, ναι, και ειδικά τμήματα τα οποία ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και ό,τι τάση τελευταία υπάρχει, ό,τι μελέτες υπάρχουν, ό,τι συστατικά είναι αυτά τα οποία έρχονται στην... Γιατί μονίμως έρχονται καινούργια συστατικά, καινούργιες μελέτες, καινούργια προϊόντα τα οποία αποδεικνύουν τι κάνει το καθένα. Οπότε έχουμε ό,τι νεότερο υπάρχει στην αγορά και αυτό το κάνουμε χρήση. Αυτό είπα ότι είναι τόσο μπροστά. Δηλαδή, σεμινάρια και αυτά που παρακολουθώ, τέλος πάντων που εσείς τα ξέρετε, τα είπαμε,
και το εργαστήριό σας που είναι στην Ελλάδα το εργαστήριο, έτσι. Δεν είναι, θέλω να πω, Κορέα, Ιαπωνία, αυτό θα πω και δεν λέω κάτι άλλο. Γνωρίζει και έχει ήδη κάποια συστατικά που σε κορεάτικα θα τα δούμε, ξέρω εγώ, σε κανένα εξάμηνο. Και εσείς κάποια τα συμπεριλάβατε ήδη μέσα σε αυτό το προϊόν. Μείωση τι είναι αυτό το οποίο έρχεται, εξελίσσεται και έρχεται, ό,τι είναι καινούριο και τι τάση έρχεται, οπότε με αυτό προχωράμε. Μαγικό. Να διαβάσω ένα σχόλιο της Ρίας, σας παρακαλώ, μπορώ. Γράφει η αγαπημένη μας, αυτό που μου αρέσει στην Ελλαδιώπης είναι οι συνδυασμοί σας. Με ροδόχρους ο άντρας μου και με το καθαριστικό σας έχει καθαρίσει το πρόσωπό του κατά πολύ. Ναι. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να σας λέει ότι ένας άντρας, άλλο πεχά, άλλη επιδερμίδα, ναι, ναι, και άλλα γενικότερα, άλλο γενετικό υλικό γενικότερα ο άντρας από τη γυναίκα, έτσι, και στην επιδερμίδα και γενικά, και με ροδόχρους, να σας γράφει αυτό το σχόλιο. Για μένα είναι συγκινητικό το λιγότερο. Μπράβο στον άντρα σου και μπράβο σε σένα που φρόντισες να το έχει ο άντρας σου. Θα πούμε ότι σε λίγο καιρό το προϊόν το βραβευμένο μας, όταν θα το παραλαμβάνετε, το παραλαμβάνετε μαζί με το βραβιάκι του επάνω. Οπότε, ναι, το στικεράκι του που θα λέει ότι είναι βραβευμένο προϊόν. Και επίσης, βέβαια, εννοείται. Και επίσης το έχουν χρησιμοποιήσει και κυρίες με βλεφαρίτιδα, ναι, που είχαν χρησιμοποιήσει πάρα πολλά προϊόντα έτσι για το πρόσωπο όσον αφορά τον καθαρισμό και για τα μάτια και δεν τους ενόχλησε καθόλου. Είχαμε και τέτοια σχόλια με βαριάς μορφής βλεφαρίτιδα. Ναι. Να πούμε όμως γιατί δεν λέτε απλά ότι κάνετε μακιγιάζ και βάλτε το και στα μάτια, δεν θα πάθετε, ναι, τίποτα. Είναι δερματολογικά, οφθαλμολογικά ελεγμένο, έτσι. Δεν είναι βάλτο και δεν θα σε τσούξει, απλά μην ανοίξει τα μάτια, ναι, σου. Είναι βάλτο και έχουν δει και στα TikTok και έχουν δει και στα live και έχουν δει και στα βίντεο ότι το καθαρίζω, το πλένω, το τρίβω και δεν παθαίνει τίποτα. Προκαλώ που έχει αγοράσει, να το αγοράσει, έτσι, και να κάνει δοκιμή από την πρώτη χρήση. Αυτό. Και να μας πει ότι αν δεν είδε λάμψη κατευθείαν στο πρόσωπό του και αν τσούξαν τα μάτια του. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλά. Τώρα για τις κυρίες... Η λοσιόν σε σπρέι, ναι, πότε έρχεται, έρχεται, κάτι έρχεται, το 24 έρχεται. Όχι, ακόμη θα έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Ναι, ακόμα. Έχουμε πολύ ακόμα για να βγει σε σπρέι. Καταλαβαίνω ότι ίσως κάποιοι βολεύονται σε σπρέι, αλλά είναι πάρα πολλές αυτές που βολεύονται και με αυτό το μπουκάλι. Έτσι, έτσι. Γιατί το προϊόν είναι το ίδιο. Εσωτερικά είναι το ίδιο. Μιλάμε για ένα προϊόν. Δεν θα αλλάξει το προϊόν. Είμαστε ακόμη σε διαδικασίες, γιατί πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές. Είναι ένα προϊόν και το οποίο είναι πάρα πολύ... Διαδικαστικά εννοείται. Ναι, το κουτί του πρέπει να αλλάξει, οι ετικέτες. Είναι πάρα πολλά για να φτάσουμε να πούμε ότι θα βγάλουμε καινούριο μπουκάλι από την αρχή. Αλλά είναι στην πορεία να γίνει, αλλά όχι κάτι και αύριο. Εγώ θα έλεγα να συγκεντρωθούμε στο προϊόν, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό προϊόν όσον αφορά την περιποίηση της επιδερμίδας. Και πολύ σημαντικό βήμα που καμιά φορά νομίζουν ότι μπορούμε να το παραλείψουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα πραγματικά. Εγώ έχω να σας πω ότι και μέσα στην ημέρα, καμιά φορά που το πρόσωπό μου, επειδή είμαι ευαίσθητη εδώ και έχει την τάση έτσι να με τσούζει μέσα στην ημέρα, παίρνω την τονωτική μου, την περνάω με ένα βαμβάκι και αμέσως ηρεμεί η επιδερμίδα μου. Ναι, κάτι γιατί καταπραίνεται, γιατί ενυδατώνεται, γιατί συσφίγγει, γιατί αμέσως την ηρεμείς, αμέσως παίρνει τα συστατικά και δουλεύουν στο δέρμα σου και κάνει τη δουλειά τους αμέσως, γιατί δεν υπάρχει το ινόπνευμα ή κάποιο άρωμα να παίρνει μέρος των συστατικών. Και αυτό πραγματικά σας τιμά που το παραλείψατε και δεν το βάλατε, ενώ για λόγους άλλους θα μπορούσατε να είχατε βάλει. Να διαβάσω τα σχόλια λίγο, σας παρακαλώ, μου επιτρέπετε. Το μαράκι μου γράφει, πέρα από την ποιότητα των προϊόντων, να πούμε και για την ποιότητα, την ευγένεια, την κατάρτιση και την ομορφιά των Αμαζόνων. Παρακαλώ πολύ. Εννοείται. Ευχαριστούμε. Και είναι και value for money, λένε, το καθαριστικό σου. Λίγο αρχίζει και κάνει super αφρό, εννοείται. Η Βάνα λέει, το βάζω με ορθάνυχτα μάτια και το ευχαριστιέμαι το super καθαριστικό σας. Έτσι ακριβώς. Και η Ιωάννα, να πούμε και κάτι.
πέρα από την ποιότητα των προϊόντων που ξέρουμε ότι είναι αδιαμφισβήτητη, η αισθητική της συσκευασίας που την κάνει να φαίνεται πολύ premium. Ακριβώς. Και είναι luxury. Θέλεις να τάξεις το μπουτουάν. Είναι ανακυκλώσιμες οι συσκευασίες. Έχουν ένα σήμα εδώ πέρα κάτω, όπως θα δείτε, που είναι της ανακύκλωσης. Και πληρώνουμε κανονικά τέλος για ανακύκλωση. Πέρα από premium είναι και ανακυκλώσιμες. Δηλαδή κοιτάμε και σε αυτό το τομέα, έτσι να είμαστε πιστοί. Και αισθητική εταιρεία λοιπόν και αγαπάει τον πλανήτη όπως αγαπάει και τον κόσμο όλο. Η Ελένη μας από τη Σάρτη που ήρθε από τη Χαλκιδική στο event μας αγαπημένη. Λέει τα κορίτσια θα φτάσουν πάρα πολύ ψηλά. Τα προϊόντα τους είναι σούπερ, αλλά και οι ίδιες είναι τόσο απλές και σούπερ. Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που βλέπεις εδώ, αυτό είναι και στο live. Αυτό είμαστε όλοι. Αυτό είναι την Τάνια, αγαπημένη Τάνια, σε φίλο. Έχω βλεφαρίτιδα χρόνια, λέει εδώ η φίλη μας. Φοβόμουν, αλλά λέω να το δοκιμάσεις. Αγαπημένη, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, πίστεψέ με. Πίστεψέ με. Η αγαπημένη μου λοσιόν εδώ της Λιπαρής. Ναι, Μαρία μου, γιατί μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο με ό,τι ανάγκη και αν έχει. Εμένα μου αρέσει, λέει η Μαριέτα, αυτό το μπουκάλι, γιατί είναι απόλαυση. Το βάζεις αμέσως πάνω στο πρόσωπο και νιώθεις την αίσθηση φρεσκάδας και ενυδάτωσης. Το προϊόν είναι excellent. Δεν νομίζω ότι θα βάλω άλλη λοσιόν στο πρόσωπό μου ποτέ ξανά, αγαπημένη μου. Οι κρέμες προσώπου μία και μία θέλουμε. Κάτσε Αμαλία, σιγά σιγά καταφέραμε τις ματιών τώρα, κάτσε λίγο. Σιγά θέλετε ένα άλλο. Και όχι σιγά σιγά. Και πάρα πολλά τεμάχια γενικά. Γενικά δηλαδή και αυτό για να βγάλουμε τις μία σημεία ματιών, επειδή λίγο... Είμαστε οριακά και εδώ, αλλά επειδή το ζητήσαμε... Μας το ζητήσαν πάρα πολύ και επειδή έτσι τότε που ήταν το Black Friday, επειδή βγάζουν μαζικά όλες οι εταιρείες, λίγο ο κόσμος μπερδεύεται, τι είναι από το αγοράκι. Περάσει. Τώρα ελάτε λίγο να τα πούμε όπως είναι τα πράγματα, όπως τα λέμε πάντα, έτσι. Mm. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι όλες οι εταιριάρες μας έχουν περάσει. Και ειδικά η Λαντιόπης που λέει, Ειρήνη, εγώ θα το λέω από την πρώτη στιγμή ότι είναι η αγαπημένη μου εταιρεία. Το έχουμε καταλάβει, αγαπημένη μου. Πέρασαν ένα Black Friday που ήταν αρκετά δυνατό, έτσι. Ήρθαν το Χριστούγεννο και η Πρωτοχρονιά. Και είναι τώρα λίγο αποδεκατισμένη όσον αφορά προϊόντα. Πού τα μετράμε, αυτό είναι κάθε μέρα. Κοίταξε, η Μαρία ξύνεται, οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι άγχος. Κατάλαβες. Ας τους δώσουμε λίγο χρόνο. Είπαμε χθες μία σημεία της ματιά μου, λέει, τι, είσαι σίγουρη. Οπότε, τέλος πάντων, ναι, θα τα αφήσουμε μέχρι την Κυριακή να πούμε. Γιατί να ενημερώσουμε εδώ ότι πάμε σε άλλη έκθεση την άλλη εβδομάδα. Από τις 9 του μηνός. Από την... Έφτασε η ώρα. Ναι, πάμε. Είμαστε στην Αθήνα, στο Μετροπόλιταν, 10 με 14, στην έκθεση παρουσίες. Και εκεί θα είναι πρώτη μας φορά. Η οποία είναι μόνο χονδρικής. Μόνο χονδρικής, δεν μπορεί να μπει κάποιος. Ενημερώστε όμως ότι σας βλέπουν και καταστήματα και φαρμακεία και αυτά. Για πείτε λίγο δύο λόγια γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το ξέρω. Ναι, είναι μόνο για χονδρική. Δεν μπορεί να μπει κανένας μέσα. Δεν θα πολλούνται πράγματα ούτως ή άλλως. Δεν πολλούνται από καμία εταιρεία. Απαγορεύεται να υπάρχει ταμιακή δηλαδή μέσα. Οπότε πάμε για αποκλειστικά για συνεργασίες χονδρικής. Όποιος μας βλέπει που έχει κάποιο Ινστιτούτο, κάποιο φαρμακείο, πολύ ευχαρίστως. Κατάστημα με καλλιντικά. Εκπαιδευτικό, κονσεπτόρ. Οτιδήποτε. Εγώ να ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Πες ότι εγώ τώρα, ας πούμε, έχω ένα e-shop, θέλω να ανοίξω ένα e-shop, έχω ήδη ένα φαρμακείο. Μπορώ να παρευρεθώ σε αυτή την έκθεση. Θα υπάρχουν τα testers όμως να δω. Τα testers θα υπάρχουν και φυλάδια και δειγματάκια. Όλα θα τα έχουμε και εκεί τα πέρα. Και τα προϊόντα θα είναι εκεί. Εννοείται ότι όποιος θέλει επαγγελματίες να έρθει με τη σφραγίδα του στην είσοδο, δημιουργεί κάρτα επαγγελματία και μπορεί να μπει. Αλλιώς και ηλεκτρονικά. Είπε στο μέρος που θα είναι. Πού θα είναι η έκθεση. Στο Μετροπόλιταν. Θα είμαστε από 10 έως 14 του μήνα. Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση αυτή που γίνεται. Πολύ ωραία ευκαιρία. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία. Ναι, οπότε θα είμαστε εκεί την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό και η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή. Για να σταλούν τη Δευτέρα όλες οι παραγγελίες. Γιατί την Τρίτη πρωί κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Φεύγουμε, ναι. Τέλεια. Να είστε καλά. Να πάτε καλά και να γυρίσετε καλύτερα. Πολύ.
Παρακαλάνε εδώ τα κορίτσια, οπωσδήποτε όλα τα φαρμακεία της Αθήνας να τα πάρουν. Αγαπάμε Λαντιόπης, ναι. Σιγά σιγά παιδιά, γιατί και οι χοντρικοί, είδατε που το ζητάτε τις χοντρικές και πανελλαδικά, τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα εγώ θυμάμαι να το ζητάτε στα live, να μπουν στα μαγαζιά, να τα βρίσκετε και πιο άμεσα, ας πούμε, όταν σας τελειώνει το καθαριστικό, το σέρουμε αυτά, αλλά... Και σαν εταιρεία υπάρχουν κάποια διαδικαστικά που τώρα σιγά σιγά τα κορίτσια μας είναι έτοιμα να το κάνουν. Και η Ελένη μας λέει για την κόρη της, Άννα η Σμαράγδα που δεν έκανε σκραπ, το Λαντιόπης τώρα το βάζει κάθε μέρα. Την αγαπώ. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Στο Expo λέει τώρα είναι αυτό. Το Expo, ναι. Τέλεια. Περιοχή πάνω κάτω. Δίπλα στο αεροδρόμιο. Για να το βρουν. Τέλεια. Στο αεροδρόμιο είναι, στην περιοχή αεροδρομίου είναι το Μετροπόλιταν. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα. Ότι μέχρι στιγμή σε ποιες περιοχές μπορούν να μας βρούνε. Ναι. Θεσσαλονίκη. Ναι, ξέρετε, εννοείται να ενημερώσετε. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Χαλκιδική. Λάρισα, Χαλκιδική και Ηράκλειο. Ηράκλειο και κάπου αλλού. Αχ, ναι. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχουμε και θα φτιάξετε στο site κάπου. Θα φτιάξουμε στο site ένα ξεχωριστό κομμάτι όπου θα αναφέρουμε τις συνεργασίες και τα συστήματα. Για να σας βρίσκουν πιο άμεσα όταν θέλουν. Τέλειο. Νομίζω αυτό θα διευκολύνει όλο τον κόσμο. Τέλεια τα νέα σας. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ χαιρόμαστε για εσάς. Οπότε ξεκινάει η χρονιά με πολλή δουλειά στην Αθήνα κάτω, 5 μέρες θα είμαστε στην έκθεση. Αλλά πιστεύω το νέο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο, καλέ χαμός, στο Πειραιά, Ηράκλειο, Κρήτης, κοιτάξτε τι δημιουργήσατε κάτω στα σχόλια, Παναγία, λες και έχω το ρουβά, λες και είναι ένα Χαλκιδική. Κατάστημα, είναι στο Πολυγυρό, όχι. Λοιπόν, αύριο θα σας ανεβάσουμε ένα story που θα έχει όλα τα δουλειά. Κάντε με και με ένα tag σας παρακαλώ πάρα πολύ να το δούμε. Μπράβο, τα σημεία μετά, τα οποία είναι όλα τα μέρη τα οποία έχουμε ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν και άλλα τα οποία προχωράμε στην πορεία για συνεργασία. Είναι και μέρη τα οποία είναι με σεζόν, νησιά και τα λοιπά, οπότε περιμένουμε να ξεκινήσουμε μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτιο. Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είναι στο... Ίος Beauty Center, μπράβο, που είναι κέντρο αισθητικής στο Ηράκλειο. Το Ίος, με EOS, θα τα ανεβάσουμε και ακριβώς, θα τα ανεβάσουμε μετά. Κέντρο αισθητικής, δηλαδή τι εννοείται ότι χρησιμοποιούν και τα προϊόντα σας στο κέντρο αισθητικής, σε θεραπείες και σε αυτά. Είναι αυτό που είχαμε δει να το χρησιμοποιούν και με κάποια εργαλεία προσώπου. Αυτό το κέντρο αισθητικής που είχες δει ήταν στη Λάρισα, ναι, που χρησιμοποιεί τα προϊόντα. Μπήκατε και... Α, τι... Ναι. Στο Ηράκλειο είναι μόνο για πώληση, μεταπώληση. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να πάρει προϊόντα και να τα αγοράσουν. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Και ίσα ανώτερα. Συγχαρητήρια, σας αγαπάμε. Και επειδή παίρνουμε μαζί και τα βραβεία εδώ, αφού πρώτα σας τα δώσουμε εμείς, έτσι νιώθω ότι όλα μαζί τα κάνουμε, δεν είναι τέλειο, μαζί με τα κορίτσια. Και Πάτρα λέει που δεν μπερδευόμαστε. Δεν υπάρχει μια εκδήση, μην ξεχάσεις. Το έχω ακόμη στο σπίτι και το θαυμάζω, που λέγαμε στο προηγούμενο. Θα το φέρουν, το βραβείο. Ναι, το βραβείο. Το έχει Μαρία στο σαλόνι, διακοσμητικό. Μαγικό. Ναι, εντάξει, νομίζω όμως ότι... Ήτανε σαν, το ξέρετε ότι έχετε πάρει το βραβείο με το καθαριστικό από τον κόσμο, την αγάπη τους, τα προϊόντα σας και αυτά, αλλά όταν ήρθε και το βραβείο δεν ήταν σαν να μπήκε η σφραγίδα, ας πούμε, στο πτυχίο, στο χαλί. Δηλαδή, είναι σαν αυτό που σου λένε. Που λες και εσύ και εγώ τα live δεν τα βλέπω, δεν μπορώ να δω τον εαυτό μου κτλ. Είναι το μόνο βιντεάκι που το βλέπω και το ξαναβλέπω και το βιντεάκι που κλαίμε. Ναι, και το βιντεάκι που μπήκαμε μαζί και ήσουν στο live είναι το μόνο βιντεάκι που μ' αρέσει τόσο πολύ που το βλέπω, πραγματικά δηλαδή. Εκτός το ότι ήσασταν μακιγιαρισμένες, αυτά ξέρεις, γκράντε λες και θα βγαίνανε, ξέρω εγώ, στο red carpet που είδες τελικά. Γιατί δεν κατάλαβες. Ήσασταν και τόσο συγκινημένες, χαρούμενες, περήφανες. Δηλαδή, είναι αυτό που λες. Είναι όπως όταν δίνουμε εμείς εξετάσεις ή πτυχιακή. Και αυτό. Και σου
λένε πέρασες. Αλλά εσένα δεν σε νοιάζει που πέρασες. Θέλεις να δεις με πόσο πέρασες και θέλεις να βγεις και πρώτη στην τάξη σου. Ναι. Εγώ τουλάχιστον έτσι ήμουνα και έτσι είμαι ακόμα. Αυτό. Ναι, αυτό. Ναι, πραγματικά για μας ήταν μια συγκλονιστική βραδιά όλη αυτή. Γιατί εντάξει, πήγαμε και με πολύ άγχος και με πολύ, έτσι, πολύ μαζεμένες. Πρώτη φορά σε μια αίθουσα με τεράστια ονόματα, δεν το συζητώ, καταξιωμένα στον χώρο. Και εντάξει, όταν κάποια στιγμή γύρισα και είπα το είμαστε μόλις 1,5 χρόνο στην αγορά, νομίζω ότι πάγωσε λίγο η αίθουσα και πάθανε όλοι ένα... Εσύ τι είστε τώρα, από πού ήρθατε, ένα τέτοιο πράγμα. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια δεν μπορώ να πω. Σας αγαπάμε εμείς και σας ξέρουμε εμείς. Ειδικά στο όλο κλίμα ήταν πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή και με άλλες εταιρείες που καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι, και τα κορίτσια από την άλλη εταιρεία τραβήξαν το βιντεάκι γιατί δεν είχαμε κάποιον άλλον μαζί μας. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ θετικό. Αυτό είναι. Είναι αυτό που λέγαμε και το πρωί για τις ομάδες. Γιατί λέγαμε για κάποια περιστατικά που γίνονται συνήθως σε αγώνες μπάσκετ, σε αγώνα ποδοσφαίρου με τα παιδιά μας που βλέπουμε λίγο πιο άγριες διαθέσεις. Είναι ωραίο να υπάρχει υγιής συναγωνισμός και όχι ανταγωνισμός κακός. Είναι τόσο όμορφο ο καθένας και η κάθε μία σας είσαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Κανένας δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Έχετε άλλο στυλ, άλλη φιλοσοφία, άλλη συσκευασία, άλλα συστατικά, άλλες μελέτες, άλλα πράγματα. Έχετε προϊόντα, πολυεργαλεία, εξού και το όνομα Πλοπολιβόλου από μένα που ακόμα μέχρι σήμερα και για πάντα ο Πλοπολιβόλου θα το λέω, γιατί έχει πάρα πολλά συστατικά το συγκεκριμένο σέρουμ. Έχετε τις ματιών που αν τις βάλεις δύο μαζί, έχεις καταπολεμήσει ό,τι ζήτημα και αν προκύψει στην περιοχή των ματιών. Οπότε όταν ήρθε αυτό το βραβείο, επειδή πρώτα εμείς σας το δώσαμε εδώ ο κόσμος και ήταν πραγματικά αληθινό και το πήρατε κι εσείς χωρίς να ξέρουν ποιες είστε, από πού είστε, αν από πίσω είναι γυναίκες, αν από πίσω είναι άντρες, νομίζω έτσι εδώ παθιαζόμαστε και λίγο περισσότερο που ξέρουμε ότι είστε και δύο γυναίκες που κακά τα ψέματα, παιδιά, δεν συναντάμε πολύ εύκολα τέτοιο δέσιμο, τέτοια αρμονία και τέτοια όρεξη για δημιουργία από το alter ego. Δύο γυναίκες μαζί, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Και να φανταστείτε ότι οι άντρες μας ήταν φίλοι και από τους άντρες μας εμείς ενώσαμε. Άρα ευχαριστούμε τα αγόρια αυτά. Εννοείται. Και τι αγόρια. Χτυπάει το κινητό του Στέφανου. Θα το πω τώρα, δεν πειράζει. Εδώ τα λέμε όλα. Ναι. Χτυπάει το κινητό του Στέφανου στη γιορτή του. Και μου λέει, όχ. Και του λέω, τι έπαθες. Καλέ, ο Κώστας. Ναι. Λέω, ποιος Κώστας. Ο Κώστας λέει, με παίρνει τηλέφωνο. Εσύ, σήκωσέ το, λέω, παιδάκι μου. Το σηκώνει. Τον πήρε να του πει χρόνια πολλά και να χαίρεται την οικογένεια του, τα παιδάκια του, και ο άντρας μου είχε μείνει παγωτό. Εκτός δηλαδή από εσάς που είσαστε διαμαντάρες, είναι και τα αγόρια σας διαμαντάκια από πίσω. Και είναι και αυτοί που αν δεν τους έχουμε, το λέγαμε και σήμερα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε και κάποιους ανθρώπους πίσω να στηρίζουν και να, πώς λέγεται, να σε ενθαρρύνουν, να συνεχίσεις, να σε σηκώνουν. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί καμιά φορά λες, τώρα να το κάνω, να το τολμήσω, να μην το τολμήσω. Αν υπάρχει κάποιος έτσι που σου λέει, ναι, τόλμησέ το και ό,τι γίνει, εγώ θα είμαι εδώ. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Μετά το τολμάς. Και να πούμε ότι τα αγόρια από πίσω είναι πραγματικά στηρίγματα σε πάρα πολλά θέματα, πάνω στη δουλειά που κάνουμε, και στα σπίτια που μένουν πίσω και στη δουλειά. Είναι κομμάτια της δουλειάς μας κι αυτή. Έτσι. Γιατί, εντάξει, ο καθένας στον τομέα του μας στηρίζει. Και η οικογένεια είναι ομάδα, έτσι. Όπως είναι η ομάδα ένα στηρίζει τον άλλον, έτσι είναι και η οικογένεια. Ακριβώς. Και είσαστε έμπνευση, αλήθεια. Έμπνευση. Όπως τους βλέπω, ακόμα και στα event, να είναι εκεί, να τις παρακολουθούν, αλλά να τις παρακολουθούν αθόρυβα, ξέρεις. Δηλαδή, ήταν όπως και ο Φούρναρης απέναντι. Όλη η οικογένεια σου φαίνεται πόσο πολύ σε στηρίζει όλο αυτό που κάνεις, πόσο είναι δίπλα σου σε όλο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, Μαγικό. Έτσι συζητούσαν τα αγόρια και λέγανε θα πάμε για μπάσκετ και αυτά και λες, μα αύριο πρέπει να πάω εκεί και λένε, έχει δουλειά η Άννα. Πόσο σε στηρίζει και ο Στέφανος όλο αυτό που κάνεις. Ναι. Δεν το συζητώ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εκεί είναι κάποιο δίπλα
Και θα ακούει, δεν σας φορτάσαμε. Να τα ακούσει τι εκείνος. Βραβείο και στα γόρια, εννοείται, βραβείο και στα γόρια. Εννοείται, εννοείται. Εγώ πάντως αφήνω ανοιχτό ένα ενδεχόμενο να τα ξαναπούμε και από κοντά. Μόλις επιστρέψω στην Κέρκυρα θα έχουμε νεότερα. Εντάξει. Γιατί πάρα πολλές φίλες και πάρα πολλοί φίλοι λείπαν και θέλουν να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Αυτό θα πω και το αφήνω εδώ γιατί δεν έχω αντιστοιχίσει στη βάση. Εντάξει. Εμείς σε θέμε πάντως. Και εγώ σας θέλω. Πολύ σας θέλω. Αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε στη βάση. Αυτό. Θα πάμε το καλό και εμείς στην Αθήνα να γυρίσουμε και μετά ό,τι θέλεις να πάνε όλα καλά για όλους αυτό. Αχ, μου είχατε λείψει, το ξέρετε. Πού είστε Πάτρα, είστε τώρα? Τώρα είμαστε Πάτρα, παίζουμε αύριο, παίζουμε και το Σάββατο και μετά μόλις τελειώσει ο αγώνας το Σάββατο πρέπει να πάμε Τροχάδεν Κέρκυρα να πάρουμε και τον Όσκαρ. Ο Όσκαρ θα ξεχάσει, θα νομίζω ότι το παρατήσουμε το καημένο. Είσαστε στην Πάτρα στο γήπεδο του, πώς το λένε? Στο γήπεδο δεν μπορούμε να είμαστε, στο γήπεδο δεν διανυκτερεύουν ούτε τα παιδιά, αλλά παρευρισκόμαστε στα γήπεδα, πότε είναι στο ένα γήπεδο, πότε στο άλλο. Κάθε μέρα μου στέλνει το πρόγραμμα ότι 7 η ώρα για παράδειγμα παίζουμε, 9 η ώρα παίζουμε εκεί. Οπότε εμείς Τροχάδιν βάζουμε GPS και τρέχουμε να πάμε να δούμε το παιδί μας. Ναι. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε. Και έτσι πρέπει να δεις τον Στέφανο, πρέπει να δεις εμένα, είμαστε λίγο... Έχει κατέβει και ο άντρας μου με το μικρό στην Πάτρα, γιατί έχει από τα καλύτερα γήπεδα της Ελλάδος εκεί. Ναι. Οπότε και πολύ καλή οργάνωση εξαιρετικό. Σε όλα τους. Και έχει κατέβει και ο Κώστας, είναι εξαιρετικά εκεί. Τέλεια. Ωραία. Αυτά. Είπαμε και τα δικά μας έτσι λίγο. Ωραία. Ναι, μα είναι. Να σας πω κάτι. Είναι και ωραίο. Όλοι εδώ, οι περισσότεροι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν ανήψια, μας καταλαβαίνουν. Έτσι. Γιατί και μετά το event εκεί, τη μέρα, το βράδυ της Θεσσαλονίκης, πήγαμε όλοι, συμφάγαμε, συνήπιαμε, όλα μαζί. Έτσι. Αγαπημένες μου, τώρα πότε θα σας ξαναδούμε? Θα σας δούμε και σε κανένα after more. Τι θα γίνει το 24? Βέβαια, ναι. Το έχουμε πει αυτό. Ναι. Λέω, να πάμε με κρασάκι να γυρίσουμε και θα πούμε ένα after, θα κανονίσουμε για να πούμε τα κουτουμπολιά της έκθεσης. Έτσι, και τα πιο λίγο hot. Τα πιο λίγο hot. Αυτά που μας χρωστάτε από την έκθεση της Αθήνας. Γιατί μας χρωστάτε, δεν το ξεχνάμε. Μα λέει, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Δεν είμαστε. Αυτά. Λοιπόν, πείτε λίγο την προσφορά που βάλατε, παρακαλώ. Ένα συν ένα να πούμε. Με την αγορά μία μυρτιάς ματιών, δώρο η πέρλα ματιών. Δωρεάν μεταφορικά. Το βράδυ, με δωρεάν μεταφορικά, πάντα σε ό,τι πάρετε. Πες που τις ματιών τις έχεις από την προηγούμενη φορά, γιατί τις είχες πάρει 3-3. Σε καταλαβαίνω, έχουμε πολλές εδώ σου την παρέα. Έχουν όμως ακόμα κρατήσει και τις σετάρες με μείον 30%. Ό,τι χρειάζεται, όποια χρειάζεται. Εννοείται πάντα δωρεάν μεταφορικά, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε όλες τις παραγγελίες τη Δευτέρα, γιατί την Τρίτη θα είμαστε στην έκθεση. Τέλεια. Και στις δύο φίλες που έγραψαν πιο πάνω που θα τα βρείτε, μόλις τώρα κλείσουμε το live, σε παρακαλώ μπες στα story και εγώ θα σου έχω σε link όλα τα σετάκια. Για να μπεις στα story, να το δεις, να το πατήσεις και να σε βγάλει κατευθείαν στο site. Θα ανεβάσουμε και ένα story που θα έχουμε link τα σημεία που μπορείτε να δείτε μέχρι στιγμής και θα έρχονται και άλλα σημεία. Ορίστε, είπα ότι κάποιος θα αγοράζει 3-3 και λέει, με φώναξε κανείς, εγώ ονόματα δεν είπα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Όποιος έχει εγώ δεν εκθέτω ανθρώπους. Τους περιμένουμε στην Αθήνα στο Μετροπόλιταν. Και θέλει να συνεργαστούμε. Πολύ ευχαρίστω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Εμείς ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Καλά ψώνια. Ναι, να περάσετε όμορφα και που κάναμε και αυτό το live και που είσαι εκεί μακριά με την οικογένειά σου.
Δεν σας έκανα εγώ. Και που μας έκανα εγώ. Παιδιά, μόλις πει η Αγγελική και η Μαρία το νέο ότι ένα συν ένα ματιόν, εντάξει, θα γίνει πότε θέλεις live. Λέω, τι πότε, σήμερα. Μου λέει, αφού είσαι στην Πάτρα, δεν με νοιάζει που είμαι στην Πάτρα, θα πάω, θα του στείλω εγώ στο λόμπι και θα κάνουμε live κανονικό. Δεν γίνεται να μην το χάσουν, να το χάσουν αυτό, δεν γίνεται να μην τα πάρουν, γιατί σε κάποιες έχουν τελειώσει. Ναι, γιατί το θα το βγάλουμε του χρόνου του Black Friday, να ξέρετε. Σας το λέω, γιατί δεν έχουμε και προϊόντα και δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Εντάξει, εντάξει, σας αγαπάμε πολύ. Έχουν φύγει ήδη κάποια. Περιμένετε να τα ανεβάσω και σε story να προλάβουν και οι άλλοι παιδιά. Δεν έχουν πολύ απόθεμα στα προϊόντα τους. Έχει περάσει Black Friday και γιορτές. Να προλάβουν όλοι, να προλάβει και το YouTube μου, να προλάβει και το TikTok. Εντάξει, όλοι να προλάβετε. Αυτό. Αυτά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε πολύ. Όλη την οικογένεια. Καλό βράδυ, φιλιά. Και από εμάς. Και από εμάς. Φιλάκια πολλά, 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 πολλά. Μέχρι Κυριακή βράδυ προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις. Εντάξει, ανεβαίνουν τώρα όλα στα story. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Καλό βράδυ. Φιλάκια.